Κρήτη είναι μια μάρα ιγκόκνητα, είναι μια άγνωστη θάλασσα. Η Μεσόγειος έχει χαρακτηριστεί ως το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου. Η Κρήτη, κοιτίδα ενός ναυτικού πολιτισμού και ναυτικό σταυροδρόμι η ίδια, δεν θα μπορούσε να διαφέρει. Την ύπαρξη μιας βυθισμένης αρχαίας ακτογραμμής, στη ζώνη της οποίας υπάρχουν βυθισμένα κτίρια της μινωικής και της ρωμαϊκής περίοδου, φέρνει στο φως υποβρύχια έρευνα της εφορίας εναλίων αρχαιοτήτων στον κόλπο του Παλαικάστρου Σιτίας. Ενώ ξέραμε από τη δεκαετία του 80 ότι στη βόρεια πλευρά του όρμου του Κουρεμένου υπάρχει ένα βυθισμένο λιμενικό έργο, ένας βυθισμένος μόλος, ένας βυθισμένος λιμενοβραχίωνας, ο οποίος αποδίδεται στη ρωμαϊκή εποχή. Δεν είχαμε τίποτα άλλο ρωμαϊκό γνωστό στην περίμετρο του κόλπου και στην ευρύτερη περιοχή του Παλαικάστρου. Εν τούτης, κοντά στον μόλο βρήκαμε κατάλοιπα χτιρίων, ισχυρών χτιρίων, χτιρίων με ισχυρούς τοίχους, στο πλέον προστατευμένο σημείο που έχει άμεση σχέση με τον ελιμενισμό σκαφών, το Μαρτυρί και ο βυθισμένος λιμενοβραχίωνας. Στην αντίστοιχη θέση, στον όρμο της Χιώνας, βρήκαμε και πάλι βυθισμένα ρωμαϊκά χτίρια. Η έρευνα έφερε στο φως επίσης και ένα ναυάγιο του 2ου αιώνα μετά Χριστό, φορτωμένο αμφορείς, προερχόμενο πιθανότατα από την Ιβηρική Χερσόνησο. Εμείς δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα σε τέτοιες αναλύσεις, αλλά από το σχήμα φαίνεται ότι είναι αυτός ο τύπος των αμφορέων που χρησιμοποιείται για παστά ψάρια ή για αυτή τη σάλτσα που χρησιμοποιούσαν κατά κόρον οι Ρωμαίοι, το γάρον. Οι αρχαιολόγοι γνώριζαν πως στην περιοχή υπήρχε εμπορικός σταθμός. Ωστόσο, τα ευρήματα αυτά προσθέτουν ένα ακόμη λιθαράκι στη συζήτηση για το εμπόριο και τους ναυτικούς δρόμους της Μεσογείου, που φαίνεται πως είχαν επίκεντρο την Κρήτη. Σίγουρα η περιοχή αυτή, τη ρωμαϊκή περίοδο, εξαρτάται από την Ήτανο, που είναι λίγο βορειότερα. Αλλά είναι το σημείο αποβίβασης για να πάει κανείς στο μεγάλο προσκύνημα του Δία που υπάρχει στην περιοχή. Συνεπώς δεν ξέρω αν είναι μόνο, αν συνδέεται απλά με το ιερό. Σίγουρα είναι ένας εμπορικός σταθμός, γιατί αφού παρέχει συνθήκες ασφαλούς ελιμενισμού, τον χρησιμοποιούν όσοι διέρχονται όταν τον χρειάζονται. Το ότι μπορεί να συνδέεται με το ιερό, ή μπορεί να συνδέεται με κάποια πόλη που δεν έχουμε βρει, ή μπορεί να συνδέεται απλά με την Ήτανο που παίζει αυτό το ρόλο, δεν το έχουμε εξασφαλίσει ακόμα. Τα ευρήματα δείχνουν δύο περιόδους, τη μινωική και τη ρωμαϊκή. Όπου έχουμε μεγάλες μινωικές θέσεις, έχουμε ταυτόχρονα στη συνέχεια, δύο χιλιετίες μετά, και ρωμαϊκές θέσεις, γιατί και οι δύο πολιτισμοί βασίζονται στην ανταλλαγή των αγαθών μέσω της ναυσιπλοείας. Η έρευνα, που εντάσσεται σε ένα τριετές πρόγραμμα το οποίο διεξάγεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, την Εφορία Αρχαιοτήτων Λασιθίου και τη Βρετανική Σχολή Αθηνών, έχει στόχο τη διερεύνηση των ακτών και της ευρύτερης περιοχής του κόλπου του Παλαικάστρου, ώστε να αποκρυπτογραφηθεί ο ρόλος τους στις διάφορες φάσεις της αρχαιότητας. Στην τριετία νομίζω ότι αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να εξαντλήσουμε τον κόλπο, να ξέρουμε την εικόνα του βυθού σε όλο τον κόλπο, που υπάρχουν εδώ, τέλος πάντων, κατάλοιπα, ποιας μορφής είναι, ποιας χρονολογίας είναι, ποιας έκτασης είναι. Ταυτόχρονα θα ξεκινήσει, όπως σας είπα, και η ανασκαφή στην Αχτή, για να μας δώσει από τα χτίρια που φαίνονται ήδη στα Πρανή, να δούμε τι είναι και αυτά ακριβώς, και να συνθέσουμε, θα έλεγα, το παζλ των ερωτημάτων και των απαντήσεων που έχουμε για αυτή την περιοχή, και μετά θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να βγούμε και πιο έξω ενδεχομένως.